Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Σοφία Χατζή, συναρπαστικοί άνθρωποι. 23 συζητήσεις με ανθρώπους που βρήκαν το υπέροχο κρυμμένο περιεχόμενο του Ευαγγελίου και έζησαν πανηγυρικά. Συναρπαστικοί άνθρωποι που έγιναν η παρουσία του Θεού στον κόσμο, η συμπόνια και η αγάπη του ανάμεσα στους ανθρώπους. Σοφία Χατζή, συναρπαστικοί άνθρωποι. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305. Ζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Πειραϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Εδώ είμαστε σήμερα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα μιλήσουμε με τον ερευνητή, τέως διευθυντή του Δημοκρίτου, τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα, με θέμα βιονική τεχνολογία και μετανθρωπισμός. Περιμένουμε και τα ερωτήματά σας για να φτιάξουμε ολοκληρωμένη εκπομπή σήμερα. Ο Δημήτρης ο Γερονιμάκης είναι κοντά μας, φροντίζει να φτάνει ο ήχος στα ραδιοφωνά σας με τον καλύτερο τρόπο. Ελέγχει να είναι σωστή και καλή η μουσική μας. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-4118-602 και 640, τα τηλέφωνα για να καταθέτετε τα ερωτήματά σας και τις ευχές. Κύριε Πετρουλέα, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Συζητήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές για την τεχνητή νοημοσύνη και πως τελευταία, πέραν των πολλών άλλων, έχει αρχίσει να διαχειρίζεται και την ανθρώπινη γνώση. Όμως η ψηφιακή τεχνολογία έχει εισβάλει γενικότερα στη ζωή μας και φιλοδοξεί να αλλάξει τα πάντα, ακόμη και τον ίδιο τον άνθρωπο. Σας ακούμε, κύριε Πετρουλέα. Μάλιστα. Τα τελευταία 50-80 χρόνια βιώνουμε όντως μια τεχνολογική επανάσταση, την οποία ονομάζουμε ψηφιακή επανάσταση. Στην πραγματικότητα η ψηφιακή τεχνολογία είναι μια ομπρέλα κατά την οποία βρίσκονται και άλλες τεχνολογίες πολύ εντυπωσιακές, η βιοτεχνολογία, η ρομποτική, η νανοτεχνολογία και το καθεξής. Για την βιοτεχνολογία, γενετικές τροποποιήσεις, όπως μας έχετε πει, και τη ρομποτική, έχουν ίσως ακουστεί πολλά. Η νανοτεχνολογία, τι ακριβώς είναι? Ναι, ίσως θα είναι ενδιαφέρον να πούμε κάτι για την νανοτεχνολογία, την οποία την ακούμε, αλλά πολλοί δεν ξέρουν τι είναι. Ο όρος προέρχεται από τις διαστάσεις των αντικειμένων που επεξεργάζεται η τεχνολογία αυτή. Είναι πάρα πολύ μικρές. Προσεγγίζουν το εκατομμυριωστό του χιλιοστού. Εκατομμυριωστό του χιλιοστού. Τόσο μικρές διαστάσεις. Ναι. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα πολλές φορές αυτής της τεχνολογίας. Οι υπολογιστές, πώς οι υπολογιστές μικραίνουν συνέχεια και αυξάνουν οι επιδόσεις τους. Είναι επειδή μπαίνουν όλο και μικρότερα εξαρτήματα. Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Πολύ. Μόνο στα υπολογιστικά συστήματα έχει εφαρμογές η νανοτεχνολογία? Όχι, έχει πολλές εφαρμογές. Είναι μια επαναστατική νανοτεχνολογία από μόνη της. Και στην ιατρική, παραδείγματος χάρη, έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αλλά έχει και στους καταλύτες των αυτοκινήτων, έχει στα φάρμακα. Σκοπεύουν να φτιάξουν τόσο πολύ μικρά φάρμακα να τα καθοδηγούν και να πηγαίνουν να χτυπάνε κατευθείαν τα κύτταρα τα οποία έχουν το πρόβλημα. Στα καλλιντικά, τι να σου πω, οι εφαρμογές είναι πάρα πολλές. Και μιμείται η νανοτεχνολογία, μιμείται τη βιολογία. Δηλαδή η επιστήμη κατάλαβε ότι στο βιολογικό κόσμο όλα γίνονται σε μοριακή κλίμακα. Και όταν λέμε μοριακή κλίμακα, τα μόρια έχουν τέτοιες διαστάσεις, εκατομμυριωστό, διχιλιοστό. Και δουλεύουμε με εκπληκτικό τρόπο. Είχα εμπειρία σε αυτό, διότι το Ινστιτούτο το οποίο ήμουνα, ονομάζονταν Επιστήμη Υλικών, μετά ονομάστηκε Νανοτεχνολογίας. Εγώ έκανα βεβαίως, αν και φυσικός, μελετούσα βιολογικές εφαρμογές, πώς με το φως διασπάται το νερό και βγαίνει το οξυγόνο. Αυτό είναι βιολογικός μηχανισμός και είναι σε τέτοιες διαστάσεις που σας είπα. Άλλοι συνάδελφοι προσπαθούσαν
να προσεγγίσουν τέτοια θέματα με χημικούς τρόπους, φυσικούς τρόπους και αυτά. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Όλες αυτές οι τεχνολογίες προσφέρουν οπωσδήποτε εντυπωσιακές νέες δυνατότητες που ήδη τις ζούμε. Αλλά τώρα ακούμε ότι φιλοδοξούν να αναβαθμίσουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Κύριε Πετρουλέα, σε τι βαθμό αυτό αποτελεί φαντασία, ας πούμε, και σε τι βαθμό εφικτό στόχο? Έχετε δίκιο να μιλάτε για φαντασία, διότι έχουμε υποστεί κάποια πλήση εγκεφάλου από όλη αυτή την επιστημονική φαντασία που κυκλοφορεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αυτή έχει θρέψει διάφορα οράματα στα μάτια του απλού ανθρώπου. Έτσι φαντάζουν πολύ εντυπωσιακά και νομίζουν πολύ ότι φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτά τα θέματα. Ονομάζονται, αυτά τα ορώματα έρχονται με διάφορα ονόματα, βιονική τεχνολογία, cyborgs, ίσως είναι λιγότερο γνωστός ο όρος, ή με τον όρο μετανθρωπισμό, υπερανθρωπισμό, διανθρωπισμό και άλλους παρεμφερείς όρους. Ναι, τα ακούμε τελευταία, αλλά στα αλήθεια δεν γνωρίζουμε τι σημαίνουν αυτοί οι όροι ουσιαστικά. Μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο, εφόσον ασχολείστε το πολύ βιονικός, με αυτό? Το βιονικός είναι σύμπτυξη του βιοηλεκτρονικός. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Βιολογία και ηλεκτρονική, συνδυασμός βιολογικών λειτουργιών με ηλεκτρονικά μηχανήματα, προγράμματα κτλ. Το cyborg είναι λίγο πιο περίεργος όρος, και είναι μια σύμπτυξη του κυβερνητική και του οργανισμού, του βιολογικού οργανισμού. Είναι έτσι μια ομιχλώδης φαντασίωση, θα έλεγα. Δηλαδή η φιλοδοξία να προσθεθούν στο ανθρώπινο σώμα και μη βιολογικά μέλη. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή αμφισβητούν την τελειότητα του ανθρωπίνου σώματος και λένε γιατί να είναι τα από οργανικά υλικά τα μέλη. Να βάλουμε και ανόργανα υλικά, ό,τι θέλουμε, και θα φτιάξουμε τον καινούριο άνθρωπο. Ο μετανθρωπισμός είναι ένας γενικότερος φιλοσοφικός όρος που αναφέρεται στο νέο άνθρωπο που θα προκύψει από την ένωση με την τεχνολογία. Την ένωση του ίδιου ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου με την... ενώ του σώματος του ανθρώπου. Του σώματος του ανθρώπου με την τεχνολογία. Κοιτάξτε, πολλοί από αυτούς που έτσι ασχολούνται, προωθούν αυτές τις ιδέες, είναι και οι ληστές. Πιστεύουν ότι είμαστε μόνο το σώμα μας, ο εγκέφαλός μας βασικά. Οπότε τα λένε άνθρωποι, εννοούν το σώμα του. Είναι σαν να βλέπαμε, ας πούμε, ταινίες επιστημονικής φαντασίας και να αρχίζουν τώρα να υλοποιούνται. Κοιτάξτε, έτσι διαφημίζονται τουλάχιστον. Θα σας πω ένα-δύο παραδείγματα. Υπήρχε μια προετών, μια Αμερικανίδα, ήταν, εμένα φαίνεται σε ένα σπίτι αγρό και να ξέρω τι ήταν, και ένα ρακούν επιτέθηκε στο σκυλάκι της. Έτρεξε να σώσει το σκυλάκι και το ρακούν τη δάγκωσε, έπαθε συμπτική μόλυνση στο χέρι και μετά από λίγα χρόνια αναγκάστηκαν να της το κόψουν πάνω από τον αγκώνα. Το μέρος του χέρι που είχε μείνει από εκεί πάνω ήταν υγιές και ήταν νεύρα μέσα. Το 2016, καθώς πρόοδευσε τεχνολογία, έκαναν μια πολύ πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση. Πήρα ένα τεχνικό χέρι, το οποίο όμως είχε δυνατότητα κινήσεων και στα δάχτυλα και είχε και καλώδια μέσα και όλα τα σχετικά, και συνέδεσαν τα υγιή νεύρα στο τμήμα του χεριού που είχε απομείνει με ηλεκτρονική διαπαφή, η οποία συνέδεε τα νεύρα με το χέρι το τεχνικό. Έτσι τα σήματα, γιατί ο εγκέφαλος συνέχιζε να στέλνει σήματα στα νεύρα. Γι' αυτό, ξέρετε, πολλές φορές ακροτηριασμένοι άνθρωποι λέει «πονάει το μέλος μου παρόλο που δεν το έχω». Ο εγκέφαλος συνέχιζε να στέλνει σήματα και είναι το μέλος φάντασμα. Λοιπόν, αυτή η ηλεκτρονική επαφή μετατρέπει τα σήματα του εγκεφάλου που καταφτάνουν στα νεύρα. Ξέρετε, τα νεύρα μεταφέρουν σήματα με ηλεκτρικά σήματα μεταφέρουν. Σε εντολές κίνησης του προσθετικού χεριού, το οποίο έχει τη δυνατότητα κίνησης και των δακτύλων. Σπουδαίνει. Τώρα το χέρι είναι φωδιασμένο και με 100 περίπου αισθητήρες και έτσι η επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Ο εγκέφαλος καταλαβαίνει σε κάποιο βαθμό τα αντικείμενα που πιάνει το χέρι, ότι πιάνει μια μπαλίτσα, πιάνει κάτι άλλο. Η Λούμις αποκαλεί τον εαυτό της βιονική γυναίκα. Τώρα για την ψυχολογία της είναι καλό αυτό,
και άλλα παιδιά και νεότερα παιδιά που από αναπηρίες έχουν χάσει από ατυχήματα τα χέρια τους, βάζουν τέτοια χέρια, για την ψυχολογία τους είναι καλό, αλλά απέχουν πολύ από το βιονικός στη φαντασία που έχει δημιουργηθεί. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει υπεράνθρωπες δυνατότητες. Δεν έχουν υπεράνθρωπες, απλώς αποκατέστησαν κάποια λειτουργικότητα. Δεν φτάνει η λειτουργικότητα που έχουν, την τελειότητα που έχει το αρχικό χέρι. Να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Βεβαίως. Και αυτό το παράδειγμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι ένας νεαρός ο οποίος ήταν από τους πολλά υποσχόμενους ορειβάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, Hugh Hare λέγεται. Όταν ήταν 18 νομίζω ετών, αποκλείστηκε σε κάποια, με ένα φίλο του, αποκλείστηκε σε κάποια κορυφή την ώρα που είχε χιονοκαταιγίδα και έμεινε νομίζω 24 ώρα εκεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν τους ανακάλυψαν, είχαν πάθει σοβαρά κρυοπαγήματα. Στον Χιούχερ χρειάστηκε να ακροτηριαστούν και τα δύο του πόδια κάτω από τα γόνατα. Αυτό που του είπαν οι γιατροί είναι ορειβασία, ξέχασε τι, από εδώ και πέρα. Αυτός δεν το βάλε κάτω. Άρχισε μόνος του, φαίνεται πολύ ευφυής, να φτιάχνει προσθετικά μέλη και μάλιστα τα προσάρμοζε στο ύψος ώστε να μπορούν να ανεβαίνει και άρχισε πάλι την ορειβασία. Στη συνέχεια σπούδασε φυσική, σπούδασε βιολογία και μετά έγινε καθηγητής στο κορυφαίο τεχνολογικό πανεπιστημίο του κόσμου, θα έλεγα, στο MIT, και έχει δική του ερευνητική ομάδα. Εκεί στο MIT ανέπτυξε πόδια, τεχνητά μέλη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον εγκέφαλο. Καταλαβαίνει ο εγκέφαλος τις κινήσεις των ποδιών, καταλαβαίνει πότε γυρίζει ο στράκλος και αυτά, και βγαίνει και δίνει ομιλίες, μπορεί να τον βρει κανείς στο διαδίκτυο, λέγεται Hugh Hare. Βγαίνει ομιλίες φορώντας κοντά παντελόνια να φαίνουν τα τεχνητά του μέλη, είναι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και διαφημίζει ότι αυτά είναι πιο ελαφριά και κάθε τόσο τα βάζει και καινούργια υλικά και γίνονται καλύτερα. Λέει τα φυσικά μέλη με τον καιρό θα πάλιωναν, ενώ τώρα έβαλα ελαφριά τεχνητά μέλη. Και λέει κάποια στιγμή, λέει και αυτό το φιλόδοξο, αυτές οι προσθήκες θα γίνουν τόσο ελκυστικές που κάποιοι θα επιλέξουν τον ακροτηριασμό μόνο και μόνο για να μπορούν να βελτιώσουν το σώμα τους. Και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη υπερβολή. Τα μέλη τα φυσικά είναι ένα αριστούργημα τεχνολογίας. Έχουν του κόσμου πάνω τις αισθητήρες, τα νεύρα, τους τένοντες και αυτά. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Αλλά εντάξει, αυτό μπαίνουμε λίγο στο πνεύμα της αυτής της φιλοσοφίας για το βιονικό και αυτά που λέγατε προηγουμένως. Βέβαια. Και όλα αυτά, αυτοί οι ισχυρισμοί, ας πούμε, είναι πεδαριώδης. Όμως τα αποτελέσματα της τεχνολογίας αυτής, η αλήθεια, είναι εντυπωσιακά και μάλιστα αυτά που μας περιγράψατε προηγουμένως. Επειδή κάποιοι ακροατές θα διερωτηθούν, στοιχίζουν πολύ αυτές οι προσθετικές επεμβάσεις, κύριε Πετρουλέα? Κοιτάξτε, από ό,τι έχω δει είναι πολύ ακριβές. Αυτά τα πόδια, τα τεχνητά που βάζει ο Hugh Hare, είναι της τάξης των εκατομμυρίων ευρώ το κόστος τους. Εξαρτάται βέβαια τι θέλει να κάνει κανείς. Όμως έχω δει ότι έχουν δει και άλλες καινούργιες εταιρείες τώρα που φτιάχνουν προσθετικά μέλη, χέρια προσθετικά κυρίως, τα οποία έχουν την λειτουργικότητα περίπου που είχε αυτή τη κυρία που σας ανέφερα. Και ανάλογα με τη λειτουργικότητα που θέλει να προσθέσει κανείς, πόσες αισθητήρες μέσα, ανάλογα με τη βλάβη που έχει, αν είναι κομμένο κάτω από τον αγκώνα, πάνω από τον αγκώνα, είναι πιο προσθές τιμές. Της τάξεως τα πιο φθηνά ίσως των δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ καινούργια. Και νομίζω ότι σύν τον χρόνο οι τιμές θα πέσουν. Και θα είναι ευρύτερα, δηλαδή, πέρα από τις φιλοδοξίες και όλα αυτά τα ουτοπικά οράματα για τους μετανθρώπους και τους βιονικούς ανθρώπους και αυτά, αυτή η τεχνολογία θα προσφέρει μεγάλη ανακούφιση σε επάσχοντες ανθρώπους. Και έχουν βεβαίως αναπτυχθεί και ρομποτικοί εξωσκελετοί, ηλεκτρονικοί που βοηθάνε κάποιον με παράλυση. Είχα δει σε ένα βίντεο μια κοπέλα με εξωσκελετό, ο οποίος δεν μπορούσε να περπατήσει, να περπατάει. Ο εξωσκελετός περπατούσε, αλλά είχε πιάσει όλο της το σώμα. Συνέχεια υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές. Ίσως όμως οι πιο εντυπωσιακές εφαρμογές έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο. Μάλιστα. Προτού όμως πάμε στον εγκέφαλο, να πούμε δύο λόγια για
τα cyborgs, γιατί κάτι μας είπατε, αλλά θα θέλαμε λίγο περισσότερο να καταλάβουμε. Ναι. Τι είναι τα cyborgs? Να πούμε για τα cyborgs. Είναι σε κεντρικό, είναι κάπως σε κεντρικές προσπάθειες. Θα σας πω ένα-δύο παραδείγματα. Υπάρχει ένας καλλιτέχνης, ο οποίος συνεφαίνεται από παιδί, ήταν κάπως σε κεντρικός. Αυτός είναι ζωγράφος, αλλά είχε αχρωματοψία. Και τα έργα ζωγραφικής λέγεται Neil Harbison. Δηλαδή είναι από τα παραδείγματα που προβάλλουν cyborgs. Τα έργα της ζωγραφικής τα πρώτα ήταν ασπρόμαυρα. Στη συνέχεια είχε μια αφή ιδέα. Συνεργάστηκε με κάτι φίλους του ηλεκτρονικούς και του έβαλαν στο κεφάλι μια εξωτερική κεραία, την οποία όμως την συνέδεσαν με το κρανίο. Έκαναν οστεοσύνδεση, οστεοενσωμάτωση το λένε οι γιατροί, ώστε να είναι μόνιμα συνδεδεμένη με το κρανίο. Πάνω στην κεραία αυτή προσάρμοσαν ένα φωτοκύτταρο, το οποίο φωτοκύτταρο όταν βλέπει χρώμα, φως, γενικώς δονείται. Και ανάλογα με το τι χρώμα είναι, δονείται διαφορετικά, με διαφορετική συχνότητα. Οπότε κάθε φορά που αντικρίζει ένα χρώμα, δονείται το κρανίο του και λέει, εγώ ακούω τα χρώματα. Ακούει τα χρώματα. Μπορούσε να τα ακούει με πιο έτσι ταπεινό τρόπο, να βάλει ακουστικά με ένα φωτοκύτταρο και να τα ακούει. Αλλά αυτό του δίνει το στάτους του cyborg και το έχει βάλει και στο διαβατήριο τη φωτογραφία. Είχε πάει να ταξιδέψει μια φορά σε αεροδρόμιο, δεν του επέτρεπα να μπει. Λέει, κοιτάξτε, το διαβατήριό μου είναι μόνιμο μέρος του σώματός μου. Είμαι cyborg. Βγαίνει και κάνει διαλέξεις κι αυτός. Υπάρχει και ένας άλλος, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν μας μείνει χρόνος, θα λέγαμε λίγα πράγματα και για την όραση. Αλλά να σου πω αυτός τι έτσι είπε, τι έκανε. Είχε χάσει το ένα του μάτι από ατύχημα. Αυτός είναι σκηνοθέτης, νομίζω, Καναδός. Λοιπόν, στο μάτι το οποίο ήταν χαμένο, κατεστραμμένο έτσι κι αλλιώς, προσάρμοσε μια ηλεκτρονική κάμερα σε για αυτοί που έχουν φωτογραφικές μηχανές. Η ηλεκτρονική κάμερα παίρνει φωτογραφίες του περιβάλλοντος, αλλά τις δίνει στο κινητό του. Και δείχνει στους φίλους του, να τη είδα με το αριστερό μάτι που είναι κατεστραμμένο ή με το δεξί του μάτι, δεν θυμάμαι ποιο μάτι είναι αλλά κατεστραμμένο, τέλος πάντων το δεξί του μάτι βλέπει στο κινητό την εικόνα που θα βλέπει τα άλλα του μάτι. Αυτός αποκαλεί και τον εαυτό του cyborg, διότι έβαλε κάτι ξένο στο σώμα του. Και ναι, κάποιοι λένε στο μέλλον θα έχουμε και όραση που θα βλέπει και η περιόδια κτηνοβολία. Ξέχασα να σας πω ότι αυτή η κυρία που της ακροτηρίασαν το χέρι και λέει ότι είμαι βιονική γυναίκα, τη δεκαετία του 70, δεν θυμάμαι, στην Αμερική υπήρχε μια σειρά στην τηλεόραση, βιονική γυναίκα. Το θυμάμαι, κύριε Πετρούλε. Μάλιστα. Για τους ακροατές, μια γυναίκα η οποία μετά από μια εγχείρηση απέκτησε βιονική όραση, μπορούσε να βλέπει το υπεριόδης και αυτά, δηλαδή φανταστικά πράγματα. Και αυτός αποκαλεί τον εαυτό του cyborg, αυτός ο σκηνοθέτης που έβαλε στο μάτι αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτός με την αχρωματοψία, δηλαδή και αν ακόμη είχε κλειστά τα μάτια του άνθρωπος και προσπαθούσε να ηρεμήσει, αν περνούσε μία κυρία με κόκκινο παλτό θα το συλλάμβανε, ας πούμε. Ναι, θα δίνει το δηλαδή, κεφάλι του. Φαντάζομαι ότι αυτό θα ήταν μια καταδίκη τρομερή, να μην ησυχάζει ποτέ ο άνθρωπος. Αυτό δεν ξέρω, θα έχει κανένα διακοπτάκι υποθέτω όταν κοιμάται. Το καλό που ένα off. Μάλιστα. Πάντως υπάρχουν κίνδυνοι, ενέχουν κινδύνους όλα αυτά. Ναι. Τώρα, μας μιλήσατε για αυτές τις φιλοδοξίες της τεχνολογίας. Μας μιλήσατε επίσης και για τον μετανθρωπισμό, ο οποίος είπατε ότι επαγγέλλεται λίγο φιλοσοφικά τα πράγματα και φιλοσοφικά μάλλον. Να πούμε κάποια πράγματα περισσότερο γι' αυτό, έχω και ερωτήματα πάνω σε αυτό και εγώ και ήδη οι ακροατές μας λένε κάποια. Να λέγαμε λίγα πράγματα για τον εγκέφαλο προηγουμένως ή δεν έχουμε χρόνο? Βεβαίως έχουμε και για την όραση, ναι, έχουμε. Ωραία. Γιατί βασικά το κέντρο της προσπάθειας είναι στον εγκέφαλο. Εκεί πιστεύουν έτσι οι ληστές επιστήμονες ότι είναι όλος ο άνθρωπος, είμαστε ο εγκέφαλός μας. Και προετών η Facebook το 2017 είχε υποσχεθεί ότι σε λίγα χρόνια θα αναπτύξει τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων να επικοινωνούν από εγκέφαλο σε εγκέφαλο. Αυτό το είχε πει επίσημα.
και μάλιστα είχαν και ειδικό ερευνητικό κέντρο που ανέπτυξε αυτή, υποτίθεται αυτή η τεχνολογία. Λέει είναι σε μια παρέα τα παιδιά και θέλει ένα παιδί να επικοινωνήσει με ένα άλλο. Δεν χρειάζεται να λέει δυνατά τι θέλει να πει. Θα επικοινωνήσει τη σκέψη του με ηλεκτρονικά από εγκέφαλο σε εγκέφαλο. Χρηματοδότησαν μια πολύ καλή ερευνητική ομάδα του Σαν Φραντζίσκο, η οποία είναι νευροχειρούργους, να αναπτύξουν τη μέθοδο. Αυτοί οι νευροχειρούργοι στην κλινική που εργάζονται πάνε πολλές φορές και από ό,τι μου έχει πει ένας νευροχειρούργος που είναι στην Αμερική, πάνε επιληπτικοί ασθενείς και στους επιληπτικούς υπάρχει τώρα μια θεραπεία, αφαιρούν ένα κομμάτι του εγκεφάλου εσωτερικά και αποκαθίσταται, φεύγουν τα συμπτώματα. Για να αφαιρέσουν το κομμάτι του εγκεφάλου αφαιρούν ένα κομμάτι του κρανίου. Και τότε οι νευροχειρούργοι ζητάνε άδεια να κάνουν μερικά πειράματα, αν δεχθεί ο ασθενής. Με τέτοια πειράματα προσάρμοσαν ηλεκτρόδια, σας λέω το τελικό αποτέλεσμα, ναι, στον εγκέφαλο ασθενούς που είχε πάθει εγκεφαλικό και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, να πει αυτά που σκεπτόταν. Δεν μπορούσε να πει να αρθρώσει τις λέξεις με το στόμα. Προσάρμοσαν ηλεκτρόδια και μελέτησαν με τεχνητή νοημοσύνη και με υπολογιστή τι ηλεκτρονικά σήματα έβγαζε ο εγκέφαλος, αλλά σε επαφή με τον εγκέφαλο για να έχουν μεγάλη ευαισθησία, τι ηλεκτρονικά σήματα έβγαζε ο εγκέφαλος όταν ήθελε να πει τη λέξη, ξέρω κι εγώ, νερό. Ναι. Και έφτιαξαν ένα αλφάβητο ηλεκτρονικό με ηλεκτρικά σήματα. Τα αποκωδικοποίησαν, είπαν σε μερικούς ασθενείς, πες αυτή τη... Και έτσι μάθαν αυτό το αλφάβητο και κατάφεραν ο ασθενής αυτό που θέλει να πει να εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Και μάλιστα έβαλαν και τον υπολογιστή να λέει αυτό που θα έλεγε ο ασθενής. Αυτό είναι εντυπωσιακό επίτευγμα, αλλά σημαίνει να γίνει επέμβαση στον εγκέφαλο και να μπει κάτι πάνω στον εγκέφαλο, να προσαρμοστεί κάτι σαν USB κατά κάποιο τρόπο, όπου να συνδέονται τα ηλεκτρόδια που πηγαίνουν στον υπολογιστή. Η Facebook απέσυρε το ενδιαφέρον της για αυτήν την εφαρμογή, διότι κανείς πελάτης δεν θα δεχόταν να υποστεί τέτοια επέμβαση. Όμως ωφελημένοι είναι αυτοί που έχουν τέτοιες παραλυσίες, διότι θα βρεθεί μια διέξοδος να μπορούν έτσι να επικοινωνούν με τους άλλους. Παράδειγμα ήταν ο Χόκκιν, ο οποίος δεν μπορούσε να... Ο φυσικός αυτός ο Χόκκιν... Να αρθρώσει λέξη ο άνθρωπος, βέβαια. Ναι, ο οποίος δεν μπορούσε και να μιλήσει. Έχω ένα φίλο στην Κύπρο, στη Λεμεσό, το Στέλιο Τομπισί, ο οποίος την ίδια πάθηση με του Χόκκιν, αλλά μπορεί ο Στέλιος να μιλήσει. Αλλά όλα είναι συνθέτης μουσικής. Όλα τα κάνει με τα μάτια, διαβάζει τις κινήσεις των νοτίων υπολογιστής. Αλλά αυτό που λέω είναι πιο προχωρημένο. Όταν ο Χόκκιν δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος και είναι πολύ άμεσος και είναι και γρήγορος. Οπότε εκεί ο εγκέφαλος είναι ας πούμε ένα κάστρο προσπαθούν να το παραβιάσουν επιστήμονες και να... για το καλό των ανθρώπων, αλλά οι φιλοδοξίες είναι πολύ πιο προχωρημένες. Βέβαια. Και έτσι, ίσως με αυτά να πάμε στο μετανθρωπισμό που ρωτήσατε. Ναι, 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 για το μετανθρωπισμό λοιπόν. Τι επαγγέλλεται ο μετανθρωπισμός? Αν μας μείνει χρόνο θα επιστρέψουμε στον εγκέφαλο να πούμε για το μετανθρωπισμό. Κοιτάξτε, από τη μια μεριά μιλήσαμε και σε άλλες εκπομπές για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μια επαναστατική εξέλιξη, η οποία θα σφαργίσει τη ζωή μας. Ήρθε και για να μείνει και να κατακυρίσει τον κόσμο η τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί βλέπουν ένα πάρα πολύ σκληρό εργαλείο, το οποίο ανταγωνίζεται τις νοητικές δυνατότητες του ανθρώπου. Λοιπόν, υποστηρίζουν μερικοί ότι θα έρθει κάποια στιγμή, την οποία τη λένε η μοναδικότητα, singularity τη λένε, που η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει πιο ευφύης από τον άνθρωπο και οπότε θα αναλάβει τα ηνία η τεχνητή νοημοσύνη, αυτή θα κυβερνά. Και τότε ο άνθρωπος συνδεδεμένος με την τεχνητή νοημοσύνη θα αποκτήσει υπεράνθρωπες ιδιότητες. Παράλληλα, δεν ξέρω που το στηρίζουν, πιστεύουν ότι η τεχνολογία όλα αυτή καθώς προοδεύει θα καταπολεμήσει τη γύρανση, με όλα αυτά τα cyborg και τα βιονικά θα γίνουμε υπεράνθρωποι σε δυνάμεις και ικανότητες, θα συνδέσουμε και τον εγκέφαλό μας με υπολογιστή, να σκέπτεται ο υπολογιστής, θα έχουμε απεριόριστη μνήμη και εξαιρετική ταχύτητα.
Έτσι τη μοναδικότητα ο άνθρωπος θα εισέλθει σε ένα είδος αθανασίας, θα είναι ο μετάνθρωπος. Θα σας πω και κάτι φεδρό, το οποίο δεν είναι καινούργιο, είναι λίγο παλιό, αλλά τώρα το εφαρμόζουμε με περισσότερες φιλοδοξίες. Το ξέρετε το υγροάζωτο, είναι υγρός αέρας. Αυτό το χρησιμοποιούν πολύ στα νοσοκομεία ή οι βιολόγοι για να φύλλαν τα δείγματά τους να μην χαλάνε. Έχει θερμοκρασία μείον 196 βαθμούς. Μείον 196. Λοιπόν, είχε μερικές εταιρείες στην Αμερική πριν χρόνια, είπαν ότι μπορούν να παγώνουν σε υγροάζωτο τα σώματα ανθρώπων που μόλις πέθαναν, βεβαίως με καλή αμοιβή, και θα τα φυλάνε εκεί μέχρι να προοδεύσει τόσο πολύ η επιστήμη ώστε να αναναστήσουν πάλι, να η επιστήμη να αναναστήσει και να παράδειγμα στη ζωή. Βεβαίως καμία σκέψη ότι με το θάνατο η ψυχή φεύγει, αυτά δεν τα πιστεύουν αυτοί. Λοιπόν, τώρα πολύ με την προοπτική της αυτής της singularity που σας είπα, της μοναδικότητας, της στιγμής που η τεχνητή νοημοσύνη θα υπερβεί την ανθρώπινη, η τεχνολογία θα καταπολεμήσει τη γύρανση και το θάνατο, έχουν πληρώσει εταιρείες τέτοιες, όταν πεθάνουν, μερικοί έχουν πεθάνει ήδη και μάλιστα ένας από τους γνωστούς τεχνολόγους τεχνητής νοημοσύνης, ώστε όταν έχουν πληρώνει τους βαστάνε σίγουρας, ώστε όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή να τους ξεπαγώσουν και να εισέλθουν στη νέα ζωή της αθανασίας. Σας περιέγραψα λίγο γραφικά τι περίπου είναι εκεί. Αλλά με την υπερανθρωπισμό, διανθρωπισμό λέγεται με πολλά ονόματα, είναι λίγο διαφορετικά τα ονόματα σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν ότι ας πούμε κακίες, έχουμε μίσος, έχουμε θυμό, αυτά είναι ασθένειες του εγκεφάλου ή γενετικές ασθένειες. Επειδή προοδεύει η επιστήμη, θα μπορέσουμε να κάνουμε τις κατάλληλες γενετικές μεταλλάξεις, ώστε ο άνθρωπος να είναι καλόβολος, να μην κάνει το κακό. Θα δίνουμε φάρμακα κατάλληλα, τα οποία θα τον βοηθήσουν να γίνεται καλύτερος άνθρωπος και όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπουν έτσι μια εποχή που θα, και μάλιστα το βάζουν πολύ κοντά, γύρω στα 45 ότι θα γίνει η μοναδικότητα. Και από εκεί και πέρα θα γίνουμε αθάνατοι και θα είμαστε όλοι καλοί άνθρωποι, κανένας δεν κάνει κακό. Ένας παράδεισος, ας πούμε, επί της γης. Αν δεν πολεμηθεί η αμαρτία και η κακία. Μάλιστα. Και έτσι όλα αυτά τα έχουν τακτοποιήσει στο μυαλό τους. Και το άσχημο είναι αυτοί που τα υποστηρίζουν, αυτά είναι πολύ ευφυείς άνθρωποι. Μερικοί είναι της τεχνολογίας. Και εδώ βλέπει κανείς ότι η σοφία που έχουν ακόμη και οι πιο απλοί πιστοί ξεπερνάει τη σοφία και των πιο μορφωμένων. Έχετε δίκιο, απλά αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν ότι τόσους αιώνες δεν μπορεί να καταπολεμηθεί από μόνο του το πάθος των ανθρώπων. Παρά μόνο αυτεξούσια, δηλαδή αυτός που... Αλλά είναι τόσοι λίγοι οι άνθρωποι που κάνουν πόλεμο με τα πάθη τους και τα νικάνε. Οπότε είδαν και από είδαν και προσπαθούν αυτοί οι ευφύης άνθρωποι να το κάνουν αυτό τεχνητά. Αλλά αυτά είναι δύσκολα πράγματα, δύσκολες ιστορίες. Είχαμε δει κάποτε στη τηλεόραση μια συζήτηση ανάμεσα σε κάποιους φιλοσόφους σε μια εκπομπή, κύριε Πετρουλέα, και ήταν άνθρωποι της τεχνολογίας τους οποίους περιγράφεται και άνθρωποι που δεν ήξεραν και μάλιστα και ένας βουλευτής, όχι βουλευτής, ένας δικός μας υπουργός, και τον ρωτούσαν, μα εσείς τι θα κάνετε κύριε υπουργέ όταν ο ομόλογός σας υπουργός, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη, άλλοι, έχουν συνδεθεί με cyborg, έχουν γίνει σαν cyborgs, ας πούμε, και μπορούν μέσα σε δευτερόλεπτα να διαβάζουν πάρα πολλά mail και να απαντούν. Εσείς θα μείνετε με την παλιά παραδοσιακή κατάσταση να γεμίζει το κεφάλι με κούραση και δεν θα έχετε αυτή τη δυνατότητα που θα έχουν οι άλλοι. Άρα θα αναγκαστείτε όλοι να το κάνετε αυτό. Και σιγά σιγά αυτό θα έρθει όχι μόνο στους πολιτικούς ή στους επιστήμονες ή στους επιχειρηματίες, αλλά σιγά σιγά ότι θα έρθει και στους ανθρώπους. Γιατί δεν θα μπορούμε να συναγωνιστούμε αυτά τα πλάσματα που λέγονται cyborgs. Τι λέτε πάνω σε αυτό?
Ναι, ναι. Αυτή είναι πολύ ωραία παρατήρηση που κάνετε και ερώτηση. Είναι δύσκολη απάντηση με την έννοια, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία. Αλλά αν κοιτάξουμε λίγο την ορθόδοξη ανθρωπολογία, δηλαδή πώς η Εκκλησία μας βλέπει τον άνθρωπο, θα δούμε ότι οι βαθύτερες ικανότητες του ανθρώπου, η βαθύτερη νοημοσύνη, είναι σχέση με την ψυχή και όχι με τον εγκέφαλο. Αυτοί που σας είπα που κατάφεραν να μεταφέρουν αυτά που θέλει να πει κάποιος στον υπολογιστή, διαφήμισαν ότι διαβάσαμε τη σκέψη του μέσω υπολογιστή. Δεν διάβασαν τη σκέψη του. Διάβασαν αυτά που είχε αποφασίσει να ανακοινώσει. Ο άνθρωπος σκέπτεται συνεχώς. Η σκέψη είναι αδιάλειπτη διεργασία. Είναι η πιο συνεχής διεργασία που κάνει ο άνθρωπος. Mm. Αλλά δεν σκέπτεται με τον εγκέφαλο πάντα. Σκέπτεται με το νου. Προσεύχεται. Μερικές φορές συμμετέχει ο εγκέφαλος, αλλά είναι το κατώτερο στάδιο. Όταν κάποιος κάνει μια σκέψη και όταν επεξεργαστεί και αποφασίσει να την ανακοινώσει, διότι λίγες σκέψεις ανακοινώνουμε, τότε γίνονται διάφορες διεργασίες και καταλήγουν οι σκέψεις μας στον κινητικό φλοιό του εγκεφάλου. Είναι ο φλοιός που θα κινήσει τους μύες του στόματος ή τις μύες του χεριού να γράψουμε κάτι. Είναι το τελικό στάδιο. Αυτό το στάδιο διάβασαν. Δεν διάβασαν την επεξεργασία της σκέψης. Δηλαδή, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε και να σκέφτεται και ο υπολογιστής μαζί μας. Η σκέψη μας είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ, ξεπερνάει τον εγκέφαλο. Αυτό να σας πω σαν γενική, για να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος, γιατί πράγμα μιλάμε. Επίσης, έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε αρκετό χρόνο. Κύριε αρκετό κύριε. Χρόνο, βέβαια. Είναι ευχάριστο. Ναι. Τότε, να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο έχει σχέση με αυτό. Για αυτή τη βιονική όραση που λένε ότι κάποια στιγμή θα βάλουμε μάτια, μπορεί να μερικοί λένε να βάλουμε και μάτια στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, να βλέπουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, θα βλέπουμε μάτια. Δεν μας φτάνουν αυτά που βλέπουμε μπροστά, θέλουμε και. Δεν θέλουμε και τα πίσω. να βλέπουμε και στο υπεριόδηση και τα λοιπά. Και σας είπα γι' αυτό τον σκηνοθέτη που αντικατέστησε το κατεστραμμένο του μάτι με ένα τεχνητό, το οποίο όμως δίνει την πληροφορία στο κινητό του. Δεν βλέπουμε με τα μάτια. Το μάτι είναι ο φακός ο οποίος συλλέγει την πληροφορία. Η πληροφορία πηγαίνει στον αμφιβλιαστροειδή, γίνεται ηλεκτρικά σήματα και από εκεί ταξιδεύουν και πάνε στον οπτικό φλοιό του εγκεφάλου, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου. Εκεί τα επεξεργάζει το εγκέφαλο, επεξεργάζεται ηλεκτρικά σήματα, όχι εικόνα. Mm. Και φτιάχνει μια αναπαράσταση. Τώρα, μέχρι εκεί αυτό μπορούν να το κάνουν με έναν τρόπο πρωτόγωνο και τα ρομπότ που έχουν μηχανική όραση. Βλέπουν κάποια εικόνα, την επεξεργάζονται και λέει τι εικόνα φτιάξανε. Όμως από εκεί πέρα ακολουθεί το μεγαλειώδες του ανθρώπου, η επίγνωση του τι είδε. Την επίγνωση ποιος την κάνει. Όταν βλέπω ένα ωραίο τοπίο και αισθάνομαι και μια αγαλίαση, ένα ρομπότ μπορεί να δει ένα ωραίο τοπίο, αλλά ποτέ δεν θα αισθανθεί, θα το δει με την ίδια ψυχρότητα που βλέπει ένα άσχημο τοπίο. Μπορεί να δει ένα έγκλημα και εκεί μια ωραία πράξη και θα το δει με τον ίδιο τρόπο που βλέπει, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Εμείς βλέπουμε τις εικόνες του ρομπότ και του λέμε να αντιδράσει έτσι αλλιώς. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε κάτι βαθύτερο που είναι πέρα από τον εγκέφαλό μας, είναι η ψυχή μας. Αυτή βιώνει τα γεγονότα. Αυτή είναι η συνειδητότητα, το έχουμε ξαναπεί, που έχει ο άνθρωπος. Που είναι ο βαθύτερος του εαυτός, ο οποίος βιώνει όλα τα γεγονότα και δεν είναι μόνο μια εικόνα, είναι μια ωραία μουσική, είναι ένας πόνος, ακόμη και η γεύση ενός ωραίου φαγητού. Όλα αυτά είναι ψυχικά. Οπότε όταν λέμε συνδέσιμοι υπολογιστή, εμείς μιλάμε να συνδέσουμε μερικές λειτουργίες στο κεφάλου. Mm. Θα γίνει σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό έχει γίνει. Και τι υπολογίζετε ότι ακόμη μπορεί να γίνει, συγγνώμη μια παρένθεση ας πούμε, τι θα μπορούσε να γίνει, που θα μας βοηθήσει ας πούμε. Ναι, ναι. Προς το παρόν, ο Elon Musk επίσης έκανε κάτι με πιθήκους, έβαλε ένα πιθήκο να παίζει ένα παιχνίδι στον υπολογιστή. Mm. Αλλά τον δίδαξε να το παίζει, δίνοντάς του και τροφή και τα λοιπά και μπανάνες. Mm. Αλλά και πάλι έπαιρνε από τον κινητικό φλοιό την πληροφορία, δηλαδή από το τελευταίο στάδιο του εγκεφάλου. Είχε γίνει όλη η επεξεργασία. Το να μπει κανείς στα, έχουμε 80 δισεκατομμύρια νευρώνες ο εγκέφαλος, το να μπει μέσα και να φτάσει στις αρχικές λειτουργίες, οι οποίες δεν είναι αρχικές, έχει προηγηθεί οι ψυχικές λειτουργίες και μετά ο νους μέσω της διανοίας δίνει εντολή στον εγκέφαλο, επεξεργάζω αυτά που σου στέλνω.
Δηλαδή ήδη η φαντασία έχει προηγηθεί, η δημιουργικότητα έχει προηγηθεί, δεν είναι το εγκεφάλου μας ιδιότητα, η δημιουργικότητα, η φαντασία, το συνέστημα, με συναισθηματική νοημοσύνη. Έπειτα, όταν λέμε μια λέξη νερό, ένα ρομπότ μπορεί να πει τη λέξη νερό ή ένα μηχάνημα, αλλά δεν ξέρει τι σημαίνει νερό. Αν το βρέξει το ρομπότ θα καταστραφεί. Νερό για μας όμως σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα βίωμα. Εμείς έχουμε με τις έννοιες και τις λέξεις έχουμε βιωματική σχέση. Όταν λέμε μητρική αγάπη, είναι ένα βίωμα. Δεν μπορεί να το περιγράψει ένα μηχάνημα να το καταλάβει. Όλα αυτά όμως δεν κατοικούν στον εγκέφαλο, αυτό θέλω να πω. Οπότε η σύνδεση με τεχνική νοημοσύνη θα είναι περιορισμένη. Οπωσδήποτε θα υπάρχει μια δυνατότητα στο μέλλον, υποθέτω, γρήγορης επεξεργασίας δεδομένων και γρήγορης λήψης αποφάσεων. Και μπορεί αυτό δηλαδή να μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι άμεσο. Ναι, δεν είναι άμεσο. Ναι, αυτό δεν μας πειράζει. Είναι πολύ μακριά. Ναι, είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, ο Elon Musk για να κάνει αυτόν τον πίθηκο να παίζει το παιχνίδι, το έβαλε ηλεκτρόδια στο κεφάλι. Και το έβαλε 1000 ηλεκτρόδια. Όμως, ξέρετε πόσο νευρώνες έχει βάλει 80 δισεκατομμύρια. 80 δισεκατομμύρια. Τι είναι τα 1000 ηλεκτρόδια μπροστά στο 80 δισεκατομμύρια. Σωστά. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή μπορεί σε ένα βαθμό να επηρεάζουν και τις διανοητικές μας λειτουργίες. Ήδη το κάνουμε με τα ψυχοφάρμακα. Τα ψυχοφάρμακα επηρεάζουν τις διανοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Αλλά πόσο θα φτάσει η επιστήμη να κάνει τους ανθρώπους να έχουν τέτοιες υπεράνθρωπες ικανότητες, δεν είναι άμεσα προβλέψιμο. Θεωρητικά θα μπορούσε. Επίσης, οραδοματίζεται και τα άλλο. Να κάνουν copy-paste τη μνήμη του ανθρώπου, να τη βάλουν σε εγκέφαλο. Οπότε αν το, σε υπολογιστή. Οπότε αν το κάνουν σε υπολογιστή. Πώς είπατε? Σε υπολογιστή. Σε υπολογιστή. Αυτό θα υπολογιστή. Μπορούσε να συμβεί, λέτε? Όχι, δεν μπορεί να συμβεί και θα σας πω γιατί. Και λένε αν κάνουμε copy-paste τη μνήμη, κάνουμε και όλη την προσωπικότητα του ανθρώπου τελικά. Όλες οι εμπειρίες και τα λοιπά. Απαλήφουμε, κάνουμε σβήσιμο στο σκληρό του υπολογιστή όλες τις άσχημες αναμνήσεις και ξαναγυρίζουμε και το πραγματικά λες. Όλα αυτά είναι όνειρα. Η μνήμη του ανθρώπου δεν κατοικεί μες στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι επεξεργαστής. Η μνήμη είναι στο νου. Ο νους είναι δύναμη της ψυχής. Έχουμε ψυχική ιδιότητα, να το πούμε απλά. Για τον εξής απλό λόγο. Όταν πεθάνουμε, ο εγκέφαλος θα καταστραφεί. Δεν θα μείνει τίποτα. Όμως η ψυχή μας, όλη η Ορθόδοξη Θεολογία το λέει και οι παραβολές του Κυρίου, έχει μνήμες. Και θυμάται ο Ρουστικούς, έχει εμπειρίες και θα κρυθεί βάσει αυτών. Οι εμπειρίες, οι μνήμες, όλα αυτά είναι στην ψυχή. Ο εγκέφαλος έχει μια προσωρινή μνήμη, RAM, που λένε στους υπολογιστές, η οποία είναι για προσωρινά γεγονότα. Η πραγματική μνήμη που υπάρχουν, οι εμπειρίες, οι αμαρτίες, οι αποφάσεις, όλα αυτά είναι ψυχικό φαινόμενο, είναι άειλο φαινόμενο. Δεν μπορεί να πάει σε υπολογιστή. Εκεί δεν έχουν καμία πιθανότητα. Και ούτε έχει γίνει κάτι παρόμοιο που να προειδεάζει για κάτι τέτοιο. Σας είπα, έτσι. Τα πιο προχωρημένα ήταν αυτά που διάβασαν, αυτά που θέλει να πει κάποιος. Αλλά αυτά τα έχουν κάνει και με άλλο τρόπο. Να κάποιος, ας πούμε, θέλει από τον εγκέφαλό του παράλυτος να κινήσει ένα μέλος και δεν λειτουργεί, ξέρω, καλά το νευρικό σύστημα και βγάζουν εξωτερικά καλώδια και πάνε στο ανέβρα του μέλους και το κινούν. Τέτοια πράγματα έχουν γίνει. Αλλά πάντα από το κινητικό φλοιό, από το τελικό στάδιο. Όχι λοιπόν. Τίποτε βαθύτερο όχι. Τίποτα βαθύτερο. Ναι, τίποτε πραγματικά. Ακόμη και τα τεστ αλήθειας, ας πούμε, που λένε κάνουν, δεν έχουν καμία σημασία. Είναι σύμφωνα με τα σωματικά κριτήρια. Ναι, είναι έτσι. Με σωματικά κριτήρια. Δεν μπορούν. Δεν έχουν βρει το τέλειο τεστ αλήθειας. Δεν έχουν. Μπορούν, ας πούμε, να λιώνουν την προσωπικότητα, να κάνουν τον άνθρωπο άβουλο, να τον κάνουν βασανιστήρια. Αλλά αν έχει πολύ ισχυρή ψυχική δύναμη, εδώ βλέπετε οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες πώς επέμεναν τα βασανιστήρια. Ήταν βεβαίως τους βοηθούσε και ο Θεός. Αλλά είχαν συγκεντρώσει όλη τους την προσπάθεια στο νου και στην καρδία. Όταν λέω καρδία, δεν εννοώ το σωματικό όργανο, αυτό που λένε καρδία, ιδιότητα της ψυχής. Να επικοινωνούν με την ψυχή εκείνη την ώρα και είχαν αποσπαστεί από τα σωματικά. Και έτσι η πληροφορία, ο εγκέφαλος έλεγε, ξέρεις, μου κόβουνε το χέρι αυτή τη στιγμή, κόβουνε το χέρι. Αλλά ο νους ήταν τόσο πολύ αποσπασμένος συνδέσει με το Θεό που δεν το καταλάβαινε. Βεβαίως υπήρχε και θεϊκή βοήθεια, οπωσδήποτε υπεράνθρωπο αυτό, αλλά
Εκεί παίζονται όλα τα μεγάλα γεγονότα του ανθρώπου. Παίζονται στην ψυχή, δεν παίζονται στον εγκέφαλο. Το ξαναλέω, ο εγκέφαλος είναι απλός επεξεργαστής. Έχετε δίκιο. Πολύπλοκος, εξαιρετικά πολύπλοκος. Έτσι. Νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Απαντήσαμε σε πολλά ερωτήματα των ακροατών μας, έστω και αν δεν τέθηκαν έτσι, αλλά τα προλάβατε εσείς, κύριε Πετρουλέα. Και νομίζω ότι κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα δεν φτάνει ο χρόνος να αναπτύξουμε. Ωστόσο, θα υπάρξουν και άλλες εκπομπές, γιατί έχουμε πολλά αιτήματα από ακροατές μας που θέλουν να ρωτήσουν και ανησυχούν. Είναι μια άλλη εποχή, μια διαφορετική εποχή από αυτή που βιώσαμε όταν ήμασταν παιδιά και οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Και έχουμε πραγματικά ερωτήματα, αλλά μπερδεύεται η φαντασία με την πραγματικότητα, και ας υπάρχουν κάποιοι καλοί επιστήμονες να μας τα ξεμπερδέψουν. Ναι, ας μην ανησυχούν, διότι δεν πρόκειται να γίνεται στη γενιά μας ή στην άλλη, και όταν γίνει κάτι θα είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ περιορισμένο. Ναι, έτσι, αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θεωρία που εξηγεί πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Δεν ξέρει κανείς επιστήμον πώς λειτουργεί. Οπότε πώς θα αντιγράψει ή πώς θα συνδέσει με πολιτικές κάτι που δεν ξέρει πώς λειτουργεί. Ακριβώς. Κύριε Πετρουλέα, σας ευχαριστούμε και πάλι από την καρδιά μας για όλα όσα είπαμε σήμερα. Και για το ότι μας καθησυχάσατε και για το ότι μας ενημερώσατε και μας αφυπνίσατε. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε και εσείς καλά. Ήταν ο φυσικός κύριος Βασίλης Πετρουλέας, ερευνητής του Δημόκριτου. Τον ευχαριστούμε για όσα μας είπε. Έρχονται και άλλα, οπότε περιμένουμε και ιδέες δικές σας. Και τι θα θέλατε να συζητήσουμε μαζί του. Από τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την ρύθμιση του ήχου και τη Φίβη Κωνσταντέλη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εμένα πολλές ευχές να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Τελευταίο κέρασμα. Σύγχρονες γυναίκες της διπλανής πόρτας ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα της Σοφίας Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέας. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσεις, όραση και ακοή, διαβάζοντας και ακούγοντας παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώς ταξιδεύουμε. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.